τα βόδια του γυριώνει. Μακριά, προς τη δύση, βρισκόταν μια χώρα όπου κατοικούσε ένας τερατώδης άνθρωπος που ονομαζόταν Γυριώνης. Ο άνθρωπος αυτός είχε δύο πόδια, αλλά από τη μέση και πάνω χωριζόταν σε τρεις ανθρώπους. Είχε δηλαδή τρία κορμιά, τρία κεφάλια και έξι χέρια. Ο Γυριώνης είχε ένα ξακουστό κοπάδι από κόκκινα βόδια, μεγάλα και παχιά, που όμοιά τους δεν υπήρχαν πουθενά στον κόσμο. Το κοπάδι του, εκτός από τον ίδιο, το φύλεγαν ο πιστός του βοσκός Ευρυτίωνας, που ήταν σωστός γίγαντας και ένα στρομερό σκύλος με δύο κεφάλια που τον έλεγαν όρθο. Ο Ηρακλής, λοιπόν, ύστερα από προσταγή του Ευριστέα, έπρεπε να πάει στη χώρα του Γυριώνη να του κλέψει τα βόδια ...και να τα φέρει στην Τύρινθα. Για να φτάσει ως τη χώρα του γυριώνει ο Ηρακλής. Πέρασε από πολλές χώρες και το ταξίδι του κράτησε πολλούς μήνες. Καθώς περνούσε από τη Λιβύη γνώρισε το βασιλιά εκείνης της περιοχής που ονομαζόταν Αντέος. Ήταν ένας αγριάνθρωπος και τρομερά δυνατός. Καλούσε τους ξένους να παλέψουν μαζί του και τους σκότωνε. Κάλεσε και τον Ηρακλή. Η πάλι του ήταν άγρια και κράτησε πολλέ ώρε γιατί είχαν την ίδια δύναμη και οι δύο. Και μπορεί να νικούσε στο τέλο ο Αντέο αν ο Ηρακλής δεν έπαιρνε είδηση ότι ο αντίπαλό του, όταν τον σήκωνε ψηλά, έχανε τη δύναμή του. Δηλαδή, αντλούσε δύναμη από τη γη. Έτσι, τον κράτησε αρκετή ώρα πάνω από τη γη και κατάφερε να τον νικήσει και να τον σκοτώσει. Όταν ύστερα από πολύ καιρό έφτασε στη χώρα του Γυριώνη και πλησίασε το ξακουστό κοπάδι του, του επιτέθηκε πρώτος ο όρθος. Με το χοντρό του ρόπαλο, ο Ηρακλής τον αντιμετώπισε και κατάφερε να τον σκοτώσει. Εκείνη τη στιγμή τον πήρε η είδηση ο βοσκός του κοπαδιού, ο Ευρυτίωνας. Έτρεξε να σκοτώσει τον ξένο, αλλά το ρόπαλο του Ηρακλή θαυματούργησε και πάλι. Με ένα δυνατό χτύπημα, ξάπλωσε τον πελώριο Ευρυτίωνα νεκρό καταγής και να που από μια σπηλιά ξεπρόβαλε το τρομερό ανθρώπινο τέρας, ο Γυριώνης. Αν τον πλησίαζε, θα ήταν δύσκολο στον Ηράκλη να τον αντιμετωπίσει, γιατί αν προλάβαινε να σκοτώσει το ένα κορμί του Γυριώνη, θα τον σκότωναν τα δύο. Έτσι, χρησιμοποίησε το τόξο του με τα δηλητηριασμένα βέλη και κατάφερε να σκοτώσει και τα τρία κορμιά του αντιπάλου του πριν προλάβει να τον πλησιάσει. Ύστερα από πολλές περιπέτειες κατάφερε να φέρει το κοπάδι του γυριώνει στην τύρινθα, αλλά τα βάσανά του δεν πήραν τέλος.